Εάν σας έλεγε κάποιος ότι υπάρχει σήμερα ανάμεσά μας ένα εφταθέσιο μικρομεσαίο crossover όχημα διπλού καυσίμου με άνετους χώρους, πολυχρηστικά χαρακτηριστικά και τιμή 22.280 ευρώ, θα τον πιστεύατε ή είστε τίποτα περίεργοι και θα λέγατε ότι είναι τρελός? Η ερώτηση είναι σαφώς ρητορική. Η Dacia βάλθηκε να μας διαψεύσει όλους. Με το ολοκένουριο Joker απέδειξε στην πράξη ότι το προσιτό οικογενειακό αυτοκίνητο υπάρχει ακόμα. Έρχεται σε αυτό το πακέτο πασπαρτού και το κυριότερο, δεν απαιτεί για να τα αποκτήσεις μια περιουσία. Η Dacia προσπάθησε και κατά τη γνώμη μου το πέτυχε να δημιουργήσει στο Joker ένα αισθητικό μείγμα που να συνδυάζει σε σωστές αναλογίες στοιχεία από station, MPV και crossover οχήματα. Η δε απόσταση των 20 εκατοστών από το έδαφος, θυμίζω ότι το Duster στέκεται στα 21 εκατοστά, υπόσχεται ότι θα πατήσετε χώμα χωρίς φόβο και άγχος. Εάν μάλιστα υπήρχε έστω και ως έξτρα επιλογή ένα σύστημα τετρακίνησης, τότε θα μιλούσαμε χωρίς αμφιβολία για την πιο ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς. Το μήκος του Joker είναι 4,5 μέτρα, ενώ το μεταξώνιό του φτάνει τα 2,9 μέτρα. Είναι αρκετά compact δηλαδή σε διαστάσεις, αλλά με τεράστιο μεταξώνιο που δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ευρύχωρη καμπίνα. Αξίζει βέβαια να σταθούμε λίγο εδώ, σε αυτό το σκαλοπάτι που δημιουργείται από τη μεσαία κολόνα και πίσω, ύψους 4 περίπου εκατοστών, που προσφέρει ένα πλούσιο αέρα για τα κεφάλια των πίσω επιβατών. Γενικά η καμπίνα δείχνει πολύ σωστά μελετημένη. Η δεύτερη σειρά στέγεται πιο ψηλά από τα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, ενώ αντίστοιχα και η τρίτη είναι πιο ψηλά από τη δεύτερη, ώστε όλοι οι επιβάτες στην καμπίνα να έχουν σωστή ορατότητα. Γενικά οι χώροι είναι καλοί. 5 ενήλικες θα μεταφερθούν άνετα ανεξαρτήτου σωματοδομής. Στην τρίτη σειρά βέβαια, όσον το ανάστημα υπερβαίνει το 1,75 θα δυσκολευτούν. Ενδείκνεται κυρίως για πιτσιρίκια. Οι δε ράγες οροφής μπορούν να σηκώσουν βάρη έως 80 κιλά, που σημαίνει ότι φορτώνεις ποδήλατα, σανίδες ή ό,τι άλλο γουστάρεις και φύγεις για τις εξορμήσεις σου. Μπορείς επίσης να παίξεις με τη διαμόρφωση του εσωτερικού, να αναδιπλώσεις τα καθίσματα, να αφαιρέσεις αυτά της τρίτης σειράς και γενικά να φτιάξεις ουσιαστικά το θάλαμο ανάλογα με τις μεταφορικές σου ανάγκες. Το ταμπλό μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με το Sandero. Υπάρχει ένα μίξ σκληρών πλαστικών και υφάσματος που, κρίνοντας από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στα μοντέλα της Dacia, υπόσχεται ότι θα αντέξει το χρόνο. Ο πίνακας οργάνων έχει πιο old school φιλοσοφία. Φέρει δηλαδή αναλογικά όργανα και μια απλή TFT οθόνη στο μέσον του για την ενημέρωση του οδηγού. Η οχτάρα οθόνη αφής τώρα για το σύστημα απολιμέσεων μπορεί να μην είναι η πιο high-tech που υπάρχει στην αγορά, έχει όμως όλα όσα χρειάζεσαι. Συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές, πολλές και χρήσιμες λειτουργίες και κυρίως εύκολο χειρισμό. Με δύο κινήσεις έχεις κάνει τη δουλειά σου. Απλά, εργονομικά και όμορφα. Η γάμα τώρα των εκδόσεων του Joker περιλαμβάνει προς όρας δύο επιλογές. Η πρώτη αφορά το 1000 τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα με τους 110 ύπους και η δεύτερη, που θα τραβήξει το κουπί σε εμπορικό επίπεδο, είναι αυτή με το διπλό καύσιμο. Βενζίνη και υγραέριο δηλαδή. Αυτά ως το 2023, όπου την γάμα θα εμπλουτίσει και ένα υβριδικό σύστημα κίνησης για πρώτη φορά στο Joker, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της Dacia. Ο 1000 κινητήρας διπλού καυσίμου είναι γνώριμος από τη θητεία του σε πολλά μοντέλα τόσο της Renault όσο και της Dacia. Το τρικύλινδρο σύνολο αποδίδει 100 ύπους με 170 νιτόμετρα ροπής και χρειάζεται 13 δευτερόλεπτα για τα πρώτα 100 αποστάσεις.
Οι επιδόσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το ισχυρό χαρτί του Joker. Στην πράξη όμως, η αίσθηση που αποκομίζεις είναι σαφώς καλύτερη. Το μοτέρ έχει ελαστικότητα από χαμηλά και ακολουθεί πρόθυμα τις εντολές του οδηγού. Σημαντικό ρόλο σε αυτό βέβαια παίζει και το κοντό σε κλιμάκωση εξάρι σασμάν που εκμεταλλεύεται στο έπακρο κάθε ικμάδα δύναμης του κινητήρα. Σίγουρα βέβαια με πλήρες φορτίο θα χρειαστούν παραχωρήσεις. Ενώ όσο πιέζει και το μοτέρ, τόσο η χαρακτηριστική τρικύλινδρη χρειά του θα περάσει στην καμπίνα. Θα τα ξεχάσεις όμως όλα όταν διαπιστώσεις ότι οι επισκέψεις σου στα βενζινάδικα γίνονται αραιά και πού. Το Joker έχει κάψει αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, χωρίς να το λυπηθούμε καθόλου, περίπου 7,8 λίτρα βενζίνης και 8,2 λίτρα υγραερίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως μπορεί να διανύσει με γεμάτα και τα δύο του ρεζερβουάρ περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα με κόστος πάνω κάτω 150 ευρώ. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Από εκεί και πέρα το Joker συμπεριφέρεται στο δρόμο όπως ακριβώς θα περίμενες από ένα καθαρόαιμο οικογενειακό μοντέλο. Η άνεση είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, με το μαλακό setup της ανάρτησης και το 60 προφίλ στους 16 τροχούς να υπόσχονται ποιοτικά χαρακτηριστικά κύλησης και σωστή απόσβεση των ανομαλιών του οδοστρώματος. Το ελαφρύ τιμόνι ευνοεί τους χειρισμούς σε αστικό περιβάλλον, όπως και σε μια χωμάτινη διαδρομή προσφέροντας έτσι ένα τόνο ευχαρίστησης. Θα το ήθελα όμως λίγο πιο γρήγορο και με καλύτερη αίσθηση στο δρόμο. Συνολικά πάντως, αυτό που υπόσχεται το Joker, το πράττει στο ακέραιο. Η Dacia έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Από ένα μικρό μπραντ στους κόλπους της Renault, να εξελιχθεί σε μια νέα, μεγάλη δύναμη. Τα Duster και Santero έχουν σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία, αλλά η ίδια παραμένει προσγειωμένη, πιστή στις αρχές της και εξελίσσεται συνεχώς. Το Joker, το τελευταίο δείγμα γραφής της, έρχεται να πατήσει πάνω στο δόγμα της Dacia, συστήνοντάς μας ξανά το προσιτό οικογενειακό όχημα. Το δε πακέτο που προσφέρει φαντάζει εν έτη 2022 χωρίς αντίπαλο.